Στο χάρτη της διοργάνωσης μεγάλων αθλητικών γεγονότων έχουν μπει και καλά τα Τρίκαλα και αυτό πιστοποιήθηκε και σήμερα με την τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων Μπάσκετ. Όπως κατέγραψε η κάμερα της TRT, σε συνέντευξη τύπου εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης Νίκος Φαρμάκης, εξήγησε τη μάχη που έδωσαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Τρικαίων, αλλά και η πίεση που άσκησε ο ενταλμένος σύμβουλος αθλητισμού Ευθύμης Ρετζιάς, που αποκαλέστηκε από τον κύριο Φαρμάκη ως παιδί του μπάσκετ για να πάρουν τα Τρίκαλα αυτή τη διοργάνωση. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλές πόλεις διεκδικούσαν να πάρουν τους αγώνες αυτούς. Όπως ξέρετε, οι αγώνες αυτοί είναι υψηλού επίπεδου. Στις ομάδες αγωνίζονται παίχτες που αγωνίζονται στις πρώτες ομάδες των εθνικών κατηγοριών, αλλά και πλαισιώνουν και τις εθνικές μας ομάδες. Είναι το αυριανό μέλλον του μπάσκετ της Ελλάδος και έτσι λοιπόν όλοι μας νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά να δούμε αγώνες υψηλού επίπεδου, να χαρούμε και κυρίως να βραβεύσουμε αυτά τα παιδιά που ύστερα από κόπους και θυσίες θα βρεθούν σε αυτούς τους αγώνες. Και εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω το κοινό των Τρικάλων και της Θεσσαλίας να είναι κοντά μας, να είναι κοντά στα παιδιά. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση αυτών των παιδιών.